Επιτρέψτε μου για πρώτο να σας μεταφέρω το χαιρετισμό των απόμαχων της δουλειάς, όχι όμως και των αγώνων, των συνταξιούχων του σωματείου μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι συνταξιούχοι, γενικότερα οι ηλικιωμένοι, πληρώνουμε βαρύ το τίμημα, ακόμα και με ζωές που χάνονται, αφού κανένα μέτρο για την ενίσχυση των μονάδων υγείας του ΕΣΥ στην περιοχή μας δεν παίρνεται, ούτε βέβαια και στη χώρα γενικότερα. Η κυβέρνηση τα φορτώνει όλα στην ατομική ευθύνη, χωρίς όμως να αναλαμβάνει τις δικές της τεράστιες ευθύνες. Χωρίς να προσλαμβάνει το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Χωρίς να παρέχει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που με κραυγές αγωνίας αποζητούν εδώ και ένα χρόνο οι υγειονομικοί και οι φορείς τους. Αυτή την ήδη άσχημη κατάσταση την επιδεινώνει ακόμα παραπέρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέποντας το θριάσιο νοσοκομείο σε νοσοκομείο μιας νόσου COVID-19. Αυτό χωρίς να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αφού οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ κοντεύουν να φτάσουν στον δρόμο. Αντί να επιτάξει τα ιδιωτικά θεραπευτήρια που έχουν γιγαντωθεί από τις εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων και να τα εντάξει στις δομές του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μπουκώνει ξανά τους κουνιγάρχες και τους δορίζει και πελατεία με πάνω από 100.000 κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής του Θριάσιου. Απαιτούμε πρώτον άμεση επίταξη μεγάλων ιδιωτικών κλινικών για την νοσηλεία των διασωληνωμένων ασθενών που παραμένουν εκτός ΜΕΘ και την αποσυμφόρηση του Θριάσιου από ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι νοσηλεύονται σε επικίνδυνες συνθήκες. Δύο, ενίσχυση του Θριάσιου νοσοκομείου και των κέντρων υγείας Ελευσίνας, Ακροπύργου και Μεγάρων με επίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Τρία, λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της υγείας σε χώρες δουλειάς που λειτουργούν ασύνδετα και κανένας έλεγχος δεν γίνεται, όπως και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτό το νοσοκομείο δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής για την αναγκαιότητα ύπαρξής του, για την ικανοποίηση των αναγκών υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων στο Θριάσιο. Αυτή η αναγκαιότητα υπάρχει και σήμερα. Γιατί αν στρέψουμε το κεφάλι μας, θα δούμε και τούτη την ώρα που μιλάμε, τον καρκίνο που βγάζει η καμινάδα της Πετρόλα. Θα δούμε το καρκινογόνο βενζόλιο των δηληστηρίων. Θα δούμε τις εταιρείες ανακύκλωσης που κάθε τρεις και λίγο πήγουν φωτιά πυρκαγιά στα τοξικά τους απόβλητα και σπέρνουν τον όλεθρο και τον καρκίνο στην περιοχή. Αυτή την αναγκαιότητα δεν τη βλέπει η Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε σε όλους αυτούς που έχουν ξεχάσει ότι η Νέα Δημοκρατία και τότε με τον Υπουργό Βιομηχανίας Μάνο, το χώρο που είχαν εξασφαλίσει με τους αγώνες τους οι εργαζόμενοι της περιοχής για νοσοκομείο, τον χαρακτήρισε χώρο για βουστάσια. Αυτή ήταν η στάση της τότε και δεν διαφέρει και πολύ και η σημερινή της. Να θυμίσουμε σε όλους όσους το έχουν ξεχάσει ότι το νοσοκομείο το υιοθέτησε ο λαός της περιοχής και τη θέλησή του αυτή την εξέφρασε η ταξική παράταξη που ήταν πλειοψηφία στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ελευσίνας και στη διοίκηση του τότε εργατικού κέντρου. Ο πρώτος που αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του νοσοκομείου ήταν ο οικοδόμος Γιάννης Μιχαήλος με πρότασή του σε συνέλευση. Ο πρώτος που κατέθεσε το μεροκάματό του για τους σκοπούς του νοσοκομείου ήταν ο χειριστής Σηματιράκης
κάτοικος της Μαγούλας. Πρώτο σωματείο που συλλαγικά κατέδεσαν τα μεροκάματά τους οι εργάτες ήταν το σωματείο του Χάλιψ με πρόεδρο τον Σοκράτη τον Αδάμ. Ακολούθησαν το σωματείο της Ένωσης Καλλιουργών και όλα τα σωματεία της περιοχής. Συναδέλφες και συνάδελφοι, επιτρέψτε σε μένα να σας καλέσω στο όνομα όλων αυτών που αγωνίστηκαν, που ξεπέρασαν κάθε λογής εμπόδιο και δημιούργησαν αυτό το στολίδι στον τόπο μας, να παλέψετε. Να παλέψετε δυνατά και να μην επιτρέψετε να μετατρέψουν σε αντικείμενο θησαυρισμού των πινακουαρχών αυτό το στολίδι. Να μην το μετατρέψουν σε αντικείμενο θησαυρισμού των αετονίχηδων της υγείας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.